Γεια σας. Ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από την ανάγνωση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε 6 ερωτήσεις που δέχτηκα από φίλους του καναλιού, αλλά και από συνομιλίες που έχω κατά καιρούς. Είναι γεγονός ότι έχω δώσει κάποιες απαντήσεις μέσα από βίντεό μου, αλλά αυτό το θέμα βρίσκω πως έχει ενδιαφέρον. Ομολογώ ότι η πρώτη ερώτηση που συνήθως δέχομαι είναι γιατί διαβάζεις. Και ναι μεν όταν κάνεις μια νέα γνωριμία και ανακοινώνεις το πάθος σου ή ανακαλύπτει ο συνομιλητής σου την αγάπη σου για την ανάγνωση, είναι κάτι αναμενόμενο. Αλλά από φίλους του καναλιού που το συγκεκριμένο κανάλι είναι θεματικό γύρω από την ανάγνωση και το βιβλίο, με προβλημάτισε και πάλι αυτή η ερώτηση, μια και άρχισα να σκέφτομαι μήπως τυχόν δεν έχω δώσει τόσο πιστικές απαντήσεις. Από την άλλη όμως, κάποιες άλλες φίλες που το συζήτησα μου είπανε ότι πάντα το κίνητρο της ανάγνωσης έχει ενδιαφέρον και ίσως γι' αυτό τίθεται τόσο συχνά αυτή η ερώτηση. Χωρίς να έχω ετοιμάσει κάποια σχετική απάντηση σε αυτό το ερώτημα, απλώς θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι τόσο απλό για μένα, γιατί η ανάγνωση είναι μέρος του εαυτού μου. Για μένα πλέον στην ηλικία μου είναι μια πράξη αυτοφροντίδας. Θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζει πάντα και όπως έχω αναφέρει και σε κάποιο άλλο βίντεο, η μόνη περίοδος από την οποία δεν μπορούσα να διαβάσω για πρακτικούς λόγους ήταν η περίοδος των πρώτων χρόνων της φροντίδας της κόρης μου. Αλλά και τότε πάλι προσπαθούσα να διαβάζω έστω στο ελάχιστο κάποιες σελίδες μέσα στην ημέρα, γιατί δεν είχα ούτε το χρόνο να απευθυνθώ σε ένα βιβλιοπωλείο και τότε δεν ήταν και η online περίοδος το 1986 που γεννήθηκε η κόρη μου, αλλά είχα και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εμείς οι γυναίκες τότε μετά τον τοκετό παίρναμε 2,5 μήνες μόνο άδεια. Αλλά και τότε διάβαζα ποίηση και κυρίως διάβαζα λογοτεχνικά περιοδικά. Γι' αυτό και στη βιβλιοθήκη μου έχω βρει παλιά τεύχια από το Δέντρο και από άλλα λογοτεχνικά. Αλλά και προσπαθούσα να διαβάσω, έτσι για να έχω και μία εικόνα του τι συμβαίνει γύρω, κάποια περιοδικά σαν το Madame Figaro θα έλεγα. Η ανάγνωση για μένα δεν είναι μόνο μια διαφυγή, δηλαδή από την καθημερινότητα, αλλά είναι η αναπνοή μου, το οξυγόνο μου. Βρίσκω μεγάλη χαρά, με ενδιαφέρει όσο περνάνε τα χρόνια βέβαια, μια και τώρα είμαι συνταξιούχος, και η ευάθυνση μέσα από τα βιβλία, γι' αυτό και οι επιλογές μου έτσι είναι λίγο πιο μελετημένες. Η δεύτερη ερώτηση είναι πώς επιλέγεις τα βιβλία που διαβάζεις. Υπάρχουν βιβλία τα οποία τα διαβάζω για να γράψω το εντύπωμά μου στο fractal.gr και υπάρχουν άλλα βιβλία τα οποία τα διαβάζω για προσωπική μου ευχαρίστηση. Έχω πάντα ένα πρόγραμμα ανάγνωσης σε εβδομαδιαία βάση, το οποίο βέβαια αλλάζει ανάλογα με τις σελίδες και τις απαιτήσεις του κάθε βιβλίου. Όπως έχω αναφέρει και σε κάποια άλλα βίντεο, όταν διαβάζω ένα πολυσέλιδο βιβλίο, το αμέσως επόμενο είναι ένα δοκίμιο, είτε μια ποίηση, κάτι μικρότερο, αλλά επιλέγω να διαβάζω και βιβλία απαιτήσεων. Συνήθως αποφεύγω να διαβάζω όταν πρωτοκυκλοφορούν κάποια νέα βιβλία, τα οποία εάν έχω κάποιο ενδιαφέρον τα κρατώ, τα σημειώνω και προσπαθώ να τα μοιράζω. Είναι γεγονός όμως ότι συνήθως καλά βιβλία του προηγουμένου έτους τα διαβάζω στο επόμενο. Όπως επίσης και κάποιες συγγραφείς που αγαπώ, είτε είναι φίλοι μου, είτε μου αρέσει το έργο τους, διαβάζω πάντα το νέο τους βιβλίο. Συνήθως σε κάθε συγγραφέα προτιμώ να διαβάζω ένα, δεν στέκομαι στο ένα του βιβλίο, διαβάζω και κάποια άλλα για να δω την εξέλιξή του.
καθώς επίσης και κάποια βιβλία που έχουν κάποιο θεματικό περιεχόμενο. Για κάποια χρόνια διάβαζα πάρα πολύ λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία. Η τρίτη ερώτηση είναι τι έχει αλλάξει σε σχέση με την ανάγνωσή σου από τότε που ξεκίνησες το κανάλι σου στο YouTube. Είναι γεγονός ότι βλέπετε ότι στο κανάλι δεν κάνω και πάρα πολλές παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά μια αναφορά στο τι διαβάζω. Και αυτό γιατί μου το ζητάνε και αρκετές φίλες που ζουν στην περιφέρεια ή και γιατί είναι ένα κίνητρο να διαβάσουμε έτσι κάποια βιβλία ή και κάνω και κάποιες συναναγνώσεις παράλληλες με κάποιες άλλες φίλες μου αναγνώστριες. Δεν θεωρώ ότι έχει αλλάξει κάτι ως προς την ανάγνωση των βιβλίων που επιλέγω. Προσπαθώ να κρατώ έτσι μια ισορροπία στη θεματική του καναλιού, να γίνεται αναφορά σε βιβλία, να γίνεται αναφορά σε συγγραφείς, αλλά κυρίως με ενδιαφέρουν τα ζητήματα της ανάγνωσης. Καθώς επίσης, επειδή διαχειρίζομαι και οργανώνω κάποιες βιβλιοφιλικές δράσεις, πάντα υπάρχει έτσι μέσα στη χρονιά μια θεματική. Φέτος, παραδείγματι, διαβάζω ξανά τα βιβλία της Virginia Woolf και της Clarissa Pinkola Estes που θα διαβάσουμε παράλληλα στην ομάδα μου.